Κυρίες και φίλοι του Νιουσκά, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ στο site φιλοξενούμενο τον Γιώργο Καραμπελιά για ακόμη μια φορά. Κύριε Καραμπελιά, καλώς ορίσατε στο Νιουσκά. Καλώς σας βρήκα, κύριε Δαμαβολίτη. Πάντα χαίρομαι να μιλάμε μαζί. Το ίδιο και εμείς και το κοινό της Κρήτης να σας έχει σε ένα πεδίο. Ο λόγος που ζήτησα να κάνουμε σήμερα τη συζήτηση είναι για ένα βιβλίο το οποίο εκδώσατε πρόσφατα με τις εναλλακτικές εκδόσεις που έχει τον τίτλο «Walk, η καθολική αποδόμηση, φύλο, φιλή και έθνος». Να δείξω λίγο το εξώφυλλο του βιβλίου. Αυτό είναι το βιβλίο. Έχετε κάνει την επιμέλεια σε αυτό το βιβλίο και το ενδιαφέρον είναι ότι έχετε συλλέξει πάρα πολλά κείμενα από ανθρώπους της τέχνης, της διανόησης και από πρόσωπα του ακαδημαϊκού κόσμου. Ενδεικτικά μου να πω ότι από τον Ομφρέ μέχρι τον Κιλουί και από τον Ρακά μέχρι τον Κοροβίνη μέχρι και του Φουκογιάμα έχετε μέσα κείμενα που μιλάνε για το φαινόμενο walk στην Αμερική. Έχει πολύ ενδιαφέρον η άποψη η οποία βγαίνει γιατί είναι αρκετά τα πρόσωπα που μιλάνε από διαφορετικές σκοπιές. Εγώ μόνο να πω ότι με το που ανοίξει ο αναγνώστης το βιβλίο και μπει στην εισαγωγή και διαβάζει τις πρώτες γραμμές, το περιστατικό ας πούμε, που αναφέρεται με τη Jane Rowling, την συγγραφέα του Harry Potter, που της απαγορεύτηκε είσοδο σε μία από τις αίθουσες, από τη Warner, την εταιρεία που το έκανε κινηματογραφική παραγωγή το βιβλίο, το δικό της βιβλίο, επειδή είχε υποστηρίξει ότι υπάρχει γυναικείο φύλο, αμέσως όλο αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να μας βάλετε έτσι λίγο εισαγωγικά στην ιδέα του βιβλίου, πριν να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο έχει εμφανιστεί στην πραγματικότητα και στην Ελλάδα, παρότι δεν έχει εντοπιστεί όπως θα έπρεπε. Να θυμίσουμε ότι το τίτλο walk το αφήσαμε έτσι στα αγγλικά, που σημαίνει αφυπνισμένος, αφύπνιση, έτσι. Ακριβώς διότι έχει ταυτιστεί με αυτό το λεγόμενο κίνημα παγκοσμίως. Και έτσι σιγά σιγά και εμείς μαθαίνουμε στα αγγλικά το σχετικό τίτλο και γι' αυτό μιλάμε για το αίτημα αυτού του λεγόμενου κίνηματος είναι να αποδομηθούν, όπως λέει και έτσι, λέμε στο εξώφυλλο του βιβλίου, το έθνος, το φύλο και η φυλή. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εθνικές ταυτότητες, είναι ανύπαρκτες. Γι' αυτό λέω ότι στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει το φαινόμενο από παλιά με τον εθνομηδενισμό, μόνο που δεν το αναγνωρίζαμε ως τέτοιο, ως κομμάτι αυτού του διεθνούς κινήματος, ίσως και να πρωτοπορούσε η Ελλάδα με την άρνηση της εθνικής ταυτότητας από ένα μεγάλο κομμάτι των διανοουμένων. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι αρνείται την ύπαρξη φύλου. Δεν υπάρχει βιολογικό φύλο, λέει αυτή η αντίληψη. Το φύλο είναι κατασκευή κοινωνική, δηλαδή τα παιδάκια όταν γεννιούνται, επειδή οι γονείς τους στα μεν φοράνε παντελονάκια και στα άλλα φορεματάκια και τα κατευθύνουν προς μία κατεύθυνση, διαμορφώνουν το φύλο. Το φύλο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι δημιούργημα της κοινωνικής μηχανικής των κοινωνιών. Τρίτο στοιχείο είναι η άρνηση μαζί με τις εθνικές ταυτότητες της φυλής. Δηλαδή, ή μάλλον η άρνηση της λευκής φυλής, διότι τις υπόλοιπες φυλές τις αποδέχεται αυτό το κίνημα. Με την έννοια ότι αυτό που προωθεί είναι η άποψη ότι οι λευκοί είναι δομικά ρατσιστές, δηλαδή από τη φύση τους, επειδή είναι λευκοί, είναι ρατσιστές και επομένως θα πρέπει να ντρέπονται γι' αυτό, για τη λευκότητά τους και το κίνημα αυτό σκοπεύει στην απολεύκανσή τους, όπως το λέει. Δηλαδή, να αποδεχτούν τη ρατσιστική τους φύση ως λευκή
και να πάψουν άρα να διεκδικούν την ταυτότητά τους αυτή. Αντίθετα, προτάσει και ανεβάζει τις υπόλοιπες φυλές, όσες είναι, δηλαδή και τους Αφρικανούς, τους Αφροαμερικανούς αρχικά στην Αμερική, αλλά και τους μουσουλμάνους, και θεωρεί ότι όλοι αυτοί, επειδή έχουν υποστεί την αποικιακή εκμετάλλευση των Λευκών, έχουν δικαίωμα σήμερα να ανατρέψουν αυτή την πραγματικότητα και στην ουσία να γίνουν αυτοί κυρίαρχοι έναντι των άλλων. Αυτό το κίνημα ταυτόχρονα προσπαθεί να πει ότι όλος ο πολιτισμός από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, που είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκός, έτσι ή όσο ήταν ευρωπαϊκός, είναι ένας πολιτισμός αποικιοκρατικός και δουλοκτητικός. Παραδείγματι λένε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, διότι ζούσαν σε δουλοκτητική κοινωνία και επομένως θα πρέπει να απορριφθούν. Κατά τον ίδιο τρόπο και άλλοι μεγάλοι δυτικοί συγγραφείς, όπως ο Σέξπιρ, θα πρέπει και αυτοί να, έτσι, να εκαθαριστούν τα βιβλία τους. Δηλαδή σήμερα έχουμε βιβλία, ιδιαίτερα σε παιδικά βιβλία και σε παιδικά ντοκιμαντέρ, παραδείγματι όλα τα παλιά έργα που ήταν για τους, τα τρία γουρουνάκια, όλα αυτά τα οποία έβγαζε η Disney, σήμερα έχουν αλλάξει για να μην υπάρχουν ρατσιστικές εκφράσεις. Επί παραδείγματι, το να πεις κάποιον ότι είναι παχής θεωρείται ότι είναι ρατσιστική αντιμετώπιση και γι' αυτό στην Αμερική υπάρχουν πλέον και οι λεγόμενες fat studies, οι σπουδές εκτός από τις γυναικείες σπουδές, που όπως είπα, εκείνες που λένε ότι το να είσαι παχής είναι προνόμιο. Βέβαια, οι άνθρωποι που αγωνίζονται να ρίξουν τα κιλά τους όπως εμείς, ξέρουμε πόσο προνόμιο είναι. Θα τα δούμε, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Εγώ ήθελα έτσι εισαγωγικά να με βάλετε στην ιδέα του βιβλίου, γιατί όλοι αυτοί οι συγγραφείς που έχετε επιλέξει και ο καθένας καταθέτει την άποψη του ανάλογα το πεδίο, παρουσιάζουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ποιος είναι πίσω από αυτό το κίνημα ή μάλλον, για να το πω πιο σωστά, ποιος ενισχύει αυτό το κίνημα. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχετε κάνει μία κατανομή. Και θα ήθελα να πάμε σε αυτή την κατανομή, γιατί υποτίθεται ότι στα ατομικά δικαιώματα των αδυνάτων και των κατατρεγμένων, όπως παρουσιάζεται το κίνημα WOC, από τους μαύρους ή τους όσους είχαν θέμα σεξουαλικού προσανατολισμού και το καθεξής. Ήθελα να ξεκινήσουμε, από το κομμάτι το πολιτικό. Γράφεται σε ένα σημείο, το βιβλίο μάλλον, σε ένα σημείο πραγματεύεται ότι η πολιτική εξουσία είτε προσαρμόζεται, αν δεν πρωτοστατεί κιόλας σε αυτό το κίνημα, και παρουσιάζει το πώς λειτουργεί ο ΙΕ, πώς λειτουργούν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να σταθώ μόνο σε δύο πράγματα. Σε αυτό που γράφεται ότι η κυβέρνηση του Καναδά το 2015 δημιούργησε την... μάλλον υπήρχε συζήτηση, δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε αυτό, και τη δημιουργία δημόσιου μητρώου ιδεολογικών παραβάσεων. Και το άλλο που θέλω να σταθώ και να μου το σχολιάσετε είναι ότι στη Σκωτία το 2021 ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Χούμζα Ιωσαφάτ, που σήμερα είναι Πρωθυπουργός, είπε ότι θα πρέπει να γίνει μία ιδιωτική παρακολούθηση για τις εκφράσεις τις απαγορευμένες που είναι έξω στο δημόσιο χώρο. Δηλαδή, οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους μια βομολογία ή μια κακή λέξη να μην την λένε, και γι' αυτό πρέπει να γίνει μια παρακολούθηση. Παρακάτω, αυτό που θα συζητήσουμε, για να προειδεάσω λίγο και τους τηλεθεατές, είναι το πώς έχει λειτουργήσει το Hollywood, πώς έχει λειτουργήσει η εκπαίδευση, πώς έχουν λειτουργήσει οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί και
κατά στην εκδοχή το κεφάλαιο, αλλά να ξεκινήσουμε με αυτό, με το κομμάτι το πολιτικό. Ναι, καταρχήν είναι προφανές ότι και η πολιτική εξουσία και οι μεγάλες εταιρείες του ψηφιακού τομέα, οι οποίες είναι σήμερα κάτι σαν τους φεουδάρχες την εποχή του Μεσαίωνα, με την έννοια ότι δεν υποτάσσονται πια στην κρατική εξουσία, αλλά την υπερβαίνουν. Δηλαδή ο Έλον Μάσκ ή ο Ζούκεμπεργκ ή όλοι αυτοί που έχουν αυτές τους κολοσσούς που ελέγχουν ουσιαστικά τη σκέψη έτσι, από το διαδίκτυο, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προωθούν αυτή τη λογική, θεωρώντας ότι η μεταβολή των ανθρώπων σε ένα ενιαίο τύπο χωρίς φύλο, φυλή και εθνότητα εξυπηρετεί την λογική της απόλυτης ισοπαίδωσης όλων των λαών και κατεξοχήν να σπάσει την ταυτότητα των ισχυρών στο παρελθόν λαών που ήταν οι Ευρωπαϊκοί. Άρα, σπάζοντας την ταυτότητα αυτών, εξισώνουμε υποχρεωτικά όλους σε μια μορφή ατόμου, όπου δεν υπάρχει ούτε φύλο, είναι ανδρόγυνο, έτσι, είναι άντρας και γυναίκα ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει φύλο, φυλή, ή μάλλον η λευκή φυλή θα πρέπει να υποταχθεί και κυρίως δεν υπάρχουν έθνη. Αυτό και η διάλυση της οικογένειας, να φέρω ένα παράδειγμα. Εάν έχεις, αν είσαι επιχειρηματίας και έχεις απέναντί σου εκατομμύρια οικογένειες, η κατανάλωση την οποία κάνουν είναι μικρότερη αν απέναντί σου είχες εκατομμύρια μοναχικούς ανθρώπους. Διότι μια οικογένεια θα έχει ένα αυτοκίνητο άντε δύο, θα έχει μία τηλεόραση άντε δύο, ενώ αν ήταν όλοι μόνοι τους, θα είχαν ο καθένας από το επομένως η κατανάλωση αυξάνεται. Και δεύτερον, αυξάνεται ο έλεγχος, διότι η ύπαρξη κοινωνικότητας έξω και πέρα από το διαδίκτυο και τα μέσα κάνει τους ανθρώπους να είναι πιο ζωντανοί, να σκέφτονται περισσότερο, ενώ αντίθετα, όταν φτιάχνεις ανθρώπους οι οποίοι είναι προσχολημένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μέσα και δεν έχουν ταυτότητα, όπως μας λένε, είναι πολύ πιο εύκολα χειραγωγήσιμοι. Τέλος, αν αυτό το συνδυάσουμε με το ότι οι ίδιοι αυτοί τύποι προωθούν τη λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη με τις διαστάσεις που έχει πάρει, δηλαδή ουσιαστικά την κατασκευή ενός νέου τύπου ανθρώπου, τον οποίο οι ίδιοι, έτσι εδώ και 30 χρόνια, τον ονομάζουν μετάνθρωπο, δηλαδή κάτι που είναι πέρα από τον άνθρωπο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κίνημα προετοιμάζει ιδεολογικά, μας προετοιμάζει να δεχτούμε, αφού δεν υπάρχει φύλο, δεν υπάρχει φυλή, δεν υπάρχουν ταυτότητες των ανθρώπων, επομένως, πολύ πιο εύκολα μπορούμε να περάσουμε σε μια μετανθρώπινη κατάσταση όπου θα είναι πλέον ρομπότ ή μη ρομπότ, δηλαδή ένα συνδυασμός βιολογίας και τεχνολογίας, έτσι, και ρομποτικής, που θα είναι το μελλοντικό πρότυπο. Και σε αυτό υπάρχουν πολλά δολώματα, θα ζούμε περισσότερο, δεν θα έχουμε αρρώστιες, επομένως είναι ωραίο να περάσουμε σε μια τέτοια μορφή. Αυτή είναι η βάση με την οποία, έτσι, το επιχειρηματικό σύστημα προωθεί αυτή τη λογική. Εκείνοι που είναι ιδιαίτερα δεμένοι μαζί τους, και δεν είναι τυχαίο ότι είναι κράτη, παραδείγματι ο Καναδάς στον οποίο αφαιρθήκαμε, ή η Σκωτία στο παρελθόν, τα οποία δεν θέλουν, δεν είναι ας πούμε κυρίως τα μεγάλα κράτη, τα ευρωπαϊκά, τα οποία αντιδρούν πια σε ένα βαθμό σε αυτό το μοντέλο, γιατί τους διαλύει την ταυτότητα. Εδώ φτάσαμε για να
κάνω μία παρέκβαση έτσι, διότι λίγο με έχει ενοχλήσει τις τελευταίες μέρες. Ακούω από έναν υποψήφιο κόμματος ελληνικού, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προτείνει να καταργήσουμε τον ελληνικό στρατό. Θα μπορούσε να είναι λογικό αυτό το πράγμα σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου να υπάρχει κάποιος υποψήφιος πρόεδρος κόμματος που προτείνει την κατάργηση του ελληνικού στρατού. Όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε μπει σε μια περίοδο που μορφές αυτού που περιγράφουμε τη ζούμε καθημερινά. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο μακρινό όσο νομίζουμε. Δυστυχώς είναι όλο και πιο κοντά μας. Έτσι. Να φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε πια διαδηλώσεις στην Ελλάδα νεαρών φοιτητών, οι οποίοι υπογράφουν τα φοιτητά. Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πια ταυτότητες φοιτητές και φοιτήτριες, είναι τα φοιτητά. Εξελίσσεται το ζήτημα με ταχύτητα. Αυτό δείχνει, ας πούμε, πως έχει συσχωρήσει και στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο. Πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτά που λέτε, ότι από τον Bill Gates μέχρι τον Elon Musk και τον George Soros, όλοι αυτοί είναι στο πλευρό του κινήματος woke. Στην εισαγωγή του βιβλίου υπογραμμίζετε κάτι. Λέτε, ας πούμε, ότι στις δημόσιες υπηρεσίες στην Αμερική και στις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις υπάρχει ένα είδος ιεράς εξέτασης που υποχρεώνει τα στελέχη όλο και περισσότερο να υποβάλλονται σε ένα είδος ιχνηλάτισης των ένοχων σκέψεων που αυτά τα βρίσκουν μέσω ειδικών τεστ και οι ένοχες σκέψεις ποιες είναι, αυτό που είπατε πριν για την λευκότητά τους, να αποδεχτούν δηλαδή ένα είδος απολεύκανσης, σαν να λέμε ας πούμε εξαγνισμού, και να μην δεχτούν ότι υπάρχει ιδιαιτικότητα στην σεξουαλική ταυτότητα. Ένα άλλο σημείο τώρα, αυτά προς επίρρωσης όλων αυτών που είπατε στην αρχή, είναι το Hollywood, είναι ο κινηματογράφος, διότι θέλω να τα παίρνω έτσι σκαλή-σκαλή. Κάντε μια αναφορά στην τελευταία ταινία που σάρωσε τα Όσκαρ με τίτλο «Τα πάντα όλα», που εκεί είναι πολύ ισχυρό το αποτύπωμα της κουλτούρας. Ναι, τώρα εξάλλου έχουμε την ταινία «Τα πάντα όλα», όπου εκεί υπάρχουν οι γυναίκες που στην πραγματικότητα δέρνουν τους άντρες, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έχουν μεταξύ τους αλληλεγγύη, ενώ οι άντρες είναι όλοι τους φασίστες και αντίπαλοι ή στην καλύτερη περίπτωση υποταγμένοι. Δηλαδή η σύγκρουση την οποία έχει η πρωταγωνίστρια είναι διαρκώς, η οποία αποκτά και υπερφυσικές δυνάμεις, συνδέεται με το μετανθρωπισμό, έτσι, αποκτά δυνάμεις οι οποίες περιέργως ξεπερνάνε τα ανθρώπινα μέτρα. Όλοι οι αντίπαλοι της είναι αστυνομικοί, όλοι λευκοί, άνδρες, και μάλιστα εντελώς χαρακτηριστικά κάποιος έχει και μια αμερικάνικη σημαία, διπλωμένη. Τώρα, επειδή αυτό γράφτηκε έτσι στο Walk ένα χρόνο πριν, με βάση όταν υπήρχε αυτή η ταινία, σήμερα προβάλλεται μια άλλη ταινία, η Barbie, η οποία είναι το ίδιο και χειρότερο, με την έννοια ότι μας λέει ότι οι γυναίκες, έχοντας και χαρακτηριστικά έτσι τύπου μοντέρνες, ελεύθερες και ωραίες, φτιάνουν μία τελικώς μία κοινωνία όπου εξουσιάζουν τους άντρες. Δηλαδή, το κίνημα το φεμινιστικό, το οποίο έλεγε και πολύ σωστά έτσι όταν ξεκίναγε, ότι οι γυναίκες είναι υποδεέστερες και θα πρέπει να αποκτήσουν δικαιώματα, φτάνει μέσω αυτού του κινήματος και μέσα της πρόθεσης που έχει από το Hollywood. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η ταινία έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Δεν υπάρχει έτσι. Στην Ελλάδα είναι ίσως η πρώτη ταινία του καλοκαιριού. Όχι, είναι σίγουρα του καλοκαιριού, αλλά πολλών χρόνων. Δηλαδή,
φτιάνεται μια κατάσταση η οποία σιγά σιγά κάνει να είναι, να μην είναι πολιτικά ορθό να πεις κάποιον λαθρομετανάστη. Πλέον ούτε καν παράτυπο μετανάστη. Άμα προσέξουμε, σταδιακώς, έτσι, εξαφανίζονται και οι έννοιες και οι λέξεις. Είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε όλοι ότι το βιβλίο δεν μιλάει για κάτι που αφορά κάποιους πολύ μακριά από μας. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κοντά μας, αναπτύσσεται. Εγώ θεωρώ πολύ χαρακτηριστική αυτή την ιστορία ότι κάποιος υποψήφιος κόμματο, έτσι, μεγάλου κόμματος έρχεται και λέει αυτά τα πράγματα. Έχουμε μπει σε ένα τέτοιο δρόμο και άρα είτε θα αφυπνιστούμε εμείς έτσι, απέναντι στους αφυπνισμένους, είτε αυτό θα το αναλάβουν να το διαχειριστούν η απέναντι πλευρά, η ακραία πλευρά, εκείνη που λέει ότι πρέπει να δέρνουμε τις γυναίκες, ότι πρέπει να έτσι, δηλαδή θα δημιουργηθεί, θα μπούμε σε ένα πόλεμο ουσιαστικά και των φίλων και των φιλών, πράγμα που το βλέπουμε να εξελίσσεται. Δεν είναι χαρακτηριστική η διαίρεση που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί είχε αναπτυχθεί πιο πολύ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, οι μισές πολιτείες, επειδή το σύστημα, όπως ξέρουμε, έτσι, είναι ομοσπονδιακό. Και η κάθε πολιτεία είναι ένα μικρό κράτος, έτσι, στην πραγματικότητα, ας φανταστούμε τώρα το... η Καλιφόρνια, ας πούμε, έχει 40 εκατομμύρια πληθυσμό και έχει το 6ο-7ο ΑΕΠ σε παγκόσμια κλίμακα. Η κάθε πολιτεία, λοιπόν, αναπτύσσεται όλο και πιο σε αντίθεση με τις άλλες. Ας πούμε, εκεί που είναι ο Ντεσάντης στη Φλόριδα είναι το ακριβώς αντίθετο. Σε μερικές πολιτείες επιτρέπεται παραδείγματι η άμβλωση, σε άλλες απαγορεύεται. Σε ορισμένες πολιτείες επιτρέπεται η αλλαγή φύλου, σε άλλες απαγορεύεται. Δηλαδή, φτιάνουμε μία κατάσταση σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο τέτοια συστήματα. Αυτό εξηγεί τη δύναμη του Τραμπ. Προλάβατε λίγο την επόμενη ερώτηση. Προλάβατε λίγο την επόμενη ερώτηση. Ωραία. Θα σας κάνω πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πόσο έχει επιδράσει στην άνοδο της ακροδεξιάς το κίνημα woke. Δηλαδή, όχι μόνο στην άνοδο της ακροδεξιάς με την έννοια που έχουμε στην Ευρώπη, αλλά η άνοδος του Τραμπ πόσο επηρεάστηκε από το κίνημα woke. Η άνοδος, ας πούμε, της Μελόνι στην Ιταλία ή της Λεπέν στη Γαλλία, η εξέλιξη πολιτική που έχουμε στην Σουηδία και τη Δανία ή ακόμα και το Brexit, γιατί έχουν να κάνουν και με το μεταναστευτικό, πώς επηρεάστηκαν από αυτό το κίνημα. Αποφασιστικά. Αποφασιστικά. Δηλαδή... Το λεγόμενο κίνημα woke είναι εκείνο έτσι που έχει προκαλέσει στην ουσία την ενδυνάμωση, αν όχι την εμφάνιση, αλλά την ενδυνάμωση όλων αυτών των φαινομένων. Ας το πάρουμε στην Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή, όταν αναπτύχθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα για πρώτη φορά, αυτό συνέβη διότι εκεί υπήρχαν μαζικά φαινόμενα μετανάστευσης και ουσιαστικά καταπίεσης των Ελλήνων κατοίκων, που το κράτος φύραγε και ο Δήμος φύραγε αδιάφορα, και απέναντι σε αυτό βγήκαν οι Χρυσαυγίτες, ή βλέπουμε σήμερα κάτι το οποίο είναι εξοργιστικό. Υπάρχει μία επίθεση, έτσι, συντονισμένη από όλα τα μέσα, πάνω σε μία λογική τέτοια, γοκισμού, η οποία αναπτύσσεται στην Ελλάδα, ενάντια σε όλους εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν τα σύνορα. Μπορεί να μην είναι οι καλύτεροι άνθρωποι και μπορεί να σπρώχνουν προς τα εκεί η ακροδεξιά. Όμως, ποιος τη φουντώνει? Εκείνος που δεν φυλάει τα σύνορα. Ποιος τη φουντώνει? Εκείνος που αφήνει τις φωτιές. Επειδή μιλήσατε για κάποια παραδείγματα, το ότι έχει βγει, ας πούμε, για παράδειγμα, μια παράσταση στη Γαλλία που μαύρες γυναίκες, το οποίο σουβλίζουν λευκά μωρά, πόσους πόντους δίνει στη Λεπέν, ας πούμε, αυτό το πράγμα? Πάρα πολλούς. Η Λεπέν
εάν δεν υπάρξει αντίδραση από την πλευρά του στρατοπέδου του Μακρόν, θα βγει πρόεδρος στις επόμενες εκλογές. Και γι' αυτό σήμερα εμφανίζεται, είναι πρόσφατο γεγονός και σας το αναφέρω για να το μαθαίνουν και οι τηλεθεατές μας, εμφανίζεται ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας με προφίλ πολύ σκληρότερο από του Μακρόν, είναι νεαρός κιόλας, 40 χρόνων, ο οποίος προαλήφεται για να είναι υποψήφιος για την Προεδρία, ο οποίος έχει σκληρές θέσεις και στο μεταναστευτικό και στα ζητήματα της αντιμετώπισης της βίας, που είδαμε τι έγινε στη Γαλλία την τελευταία περίοδο, που η κοινωνία διχάστηκε κυριολεκτικά. Δηλαδή, μην πάμε στον Τραμπ, ας έρθουμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία έχει ουσιαστικά μέσα σε μία χώρα δύο κοινωνίες που συγκρούονται. Εάν αυτό συνεχίζεται, αναπόφευκτα, θα οδηγηθούμε σε μορφές εμφύλιου πολέμου. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό το λεγόμενο κίνημα woke έχει προκαλέσει, ξεκινώντας έτσι, εγώ έχω ζήσει όλη την πορεία αυτού του φαινομένου, ξεκινώντας σταδιακά από διεκδικήσεις οι οποίες ήταν στα πλαίσια της λογικής, είπα πριν για το γυναικείο κίνημα, σταδιακώς εξελίχθηκε σε μια ακραία λογική η οποία λέει ότι όλα είναι καθορισμένα κοινωνικά, δηλαδή δεν υπάρχει ανδρικό και γυναικείο DNA παραδείγματι. Η βιολογία πάει στην άκρη δηλαδή. Και γι' αυτό βλέπετε που θέλουν ας πούμε να εισαγάγουν και τους διεμφυλικούς, αυτούς δηλαδή που έχουν αλλάξει φύλο, και στους αθλητικούς αγώνες. Και στην Αμερική έχει γίνει στους αγώνες των πανεπιστημίων και τρώνε ξύλο εκεί οι γυναίκες που πάει γόνατο που λένε. Και γι' αυτό εξάλλου, αυτό αξίζει να το σημειώσουμε, την τελευταία περίοδο από πολλές φεμινίστριες και συχνά μάλιστα ακόμα και λεσβίες έχει εμφανιστεί μια μεγάλη αντίδραση απέναντι σε αυτό το λεγόμενο κίνημα, γιατί λένε ότι εμείς, έτσι, δεν είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν φύλλα. Τα φύλλα βιολογικά υπάρχουν. Έτσι. Αυτό το λένε γιατί βλέπουν όλο και πιο πολύ, γιατί συμβαίνει και κάτι άλλο. Στην αλλαγή φύλου που στην Αμερική πόσο έχει φτάσει, παρακαλώ, 1,5 εκατομμύρια νεαροί έχουν αλλάξει φύλο. Και αυτό έχει επιταχυνθεί τα τελευταία 10 χρόνια και με ρυθμούς αστρονομικούς. Επειδή το έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν, υπάρχει και μια μεγάλη αντίφαση εδώ. Δηλαδή, απαγορεύεται ο 18χρονος να πιει μια μπύρα γιατί απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά στα 16 του επιτρέπεται να επιλέξει φύλο και να μπει σε ερμονοθεραπεία. Ακριβώς. Και σε αυτό υπάρχουν τεράστια συμφέροντα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία έτσι εισπράττουν και φαρμακευτικές εταιρείες, διότι έχουν γίνει ειδικά ορμονικά φάρμακα και άλλα φάρμακα για να βοηθάνε τη μετάβαση, τη φιλομετάβαση, όπως την έχουμε πει, έχουμε καινούργιους όρους. Και άρα βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό. Επομένως, κύριε Καραμπελιά, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Σε όλο αυτό που συζητάμε, επειδή το αναφέρετε και στο βιβλίο σας, και στην εισαγωγή, αλλά και όλων αυτών που φιλοξενείται τα κείμενα το υπογραμμίζουν. Δύο πυλώνες. Τα πανεπιστήμια, έτσι, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πόσο έχουν επηρεάσει αυτό? Δηλαδή από τον BBC αποφασιστικά μέχρι τους Financial Times, ας πούμε, και τα πανεπιστήμια και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ναι, ιδιαίτερα τους New York Times που είναι... Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν κάθε τόσο και την προπαγάνδα εναντίον της Ελλάδας για το μεταναστευτικό. Δεν είναι τυχαίο ότι έτσι έχουν οργανώσει πολλές φορές αντίστοιχες καμπάνιες. Είναι τεράστιος ο ρόλος των πανεπιστημίων, όπου έχουν φτάσει πια οι καθηγητές να μην τολμάνε να πούνε τις απόψεις τους, αλλά πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στην κυρίαρχη άποψη. Αλλά πάτε μακριά, στην Ελλάδα. Ποιος τολμούσε πριν από 30 χρόνια να υποστηρίξει το ελληνικό έθνος στα ελληνικά πανεπιστήμια? Κανένας. Διότι κοβότανε από παντού.
το όνομά του εξαφανιζότανε όταν είναι συγγραφέας. Εξαφανίζονται αυτά τα ονόματα, τα κακά. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχει γίνει εκεί, έχει ήδη γίνει εδώ, σε έναν ειδικό τομέα, ειδικά από το 90 και μετά, που αφορά την εθνική ταυτότητα. Δηλαδή, όποιος τολμάει να πάει στο πανεπιστήμιο να μιλήσει για πατριωτικά θέματα, στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Αυτό μας ακολούθησαν οι Αμερικανοί. Εμείς προηγηθήκαμε. Στην Αμερική λοιπόν σήμερα δεν μπορούν ομιλητές οι οποίοι έχουν απόψεις, οι οποίες κριτικάρουν αυτό, τελευταία στην Οξφόρδη, κυνηγήσανε μία λεσβία καθηγήτρια, η οποία όμως υποστήριζε ότι υπάρχει η έννοια των φύλου, την κυνηγήσαν οι φοιτητές και οι καθηγητές, τρομοκρατημένοι, έκαναν τουμπεκί κατά το κοινό λεγόμενο. Εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τις Βρετανικές αρχές και με τα συμβούλια που δεν τολμάνε να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο από ζητήματα. Δηλαδή, πρόκειται για κάτι που σταδιακώς, στο όνομα της υπερελευθερίας, καταργεί την ελευθερία. Δηλαδή, πρόκειται για ένα κίνημα βαθύτατα ανελευθερό, καταργεί την ελευθερία. Αυτό τώρα που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και κάποιοι των συγγραφέων που φιλοξενείτε κείμενά του στο βιβλίο το λένε. Λέτε, ας πούμε, ότι εν ονόματι της νέας γλώσσας που λέγεται πολιτική ορθότητα, οποιοδήποτε δεν συμφωνεί με όλα αυτά που πρεσβεύει το κίνημα woke, δεν πάει στην πλευρά του διαφωνώντος απλά, πάει στην πλευρά του εχθρού. Και όλο αυτό, λέτε, είναι όλοι φασίστες, ακροδεξιοί και τα λοιπά. Υπάρχει λοιπόν μία τεχνική. Έχει τη δουλειά των ακροδεξιών. Διότι υποχρεωτικά σπρώχνουν όποιον διαφωνεί προς τα εκεί. Υπάρχει λοιπόν μία τεχνική που την έχουν ονομάσει αρκετοί από τους συγγραφείς που φιλοξενείται στο βιβλίο, η ακροδεξιοποίηση της αντίθετης άποψης. Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι φοβερό, ας πούμε. Ξανάρχομαι στην Ελλάδα. Όταν μιλούσες για έθνος, σε έλεγαν εθνικιστή. Ακόμα συμβαίνει σήμερα. Άμα μιλάς για το μεταναστευτικό πρόβλημα, είσαι ρατσιστής. Δηλαδή υπάρχει στα πλαίσια υποτίθεται και όλοι αυτοί που το σπρώχνουν αυτό προέρχονται σε μεγάλο βαθμό είτε από την αριστερά είτε από φιλελεύθερες απόψεις, οι οποίοι στο παρελθόν θεωρούσαν ότι είναι διωκόμενοι. Σήμερα μπορούν να είναι διώκτες και να επιβάλλουν την ιδεολογία τους μόνο που επειδή οι κοινωνικές πλειοψηφίες ακόμα στην Ευρώπη και την Αμερική δεν έχουν ανατραπεί. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια τεράστια σύγκρουση, μια όξυνση της σύγκρουσης που θα θυμίζει αυτά που είχαν συμβεί στο Μεσοπόλεμο, διότι ίσως βλέπουν οι άνθρωποι μερικά έργα, βγαίνουν αυτά, Βαβυλών και άλλα τέτοια, που έχουν μια εικόνα πως ήταν η Γερμανία το 1920 με 30. Η ανάπτυξη των Ναζί και η εκτείναξή τους έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την τεράστια παρακμή και την κρίση που είχε πέρα από τα ζητήματα τα εθνικά που υπήρχαν και αυτά, αλλά την τεράστια παρακμή και την κρίση που είχε η γερμανική κοινωνία. Οδεύοντας, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Οδεύοντας προς το τέλος, επειδή μας έχει μείνει λίγος χρόνος ακόμα, θέλω να σταθούμε σε δύο πράγματα, να μου τα απαντήσετε συνολικά. Το πρώτο είναι ότι ενώ η Ευρώπη βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό υπογεννητικότητας και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όλες οι μεγάλες εισροές, οι μεταναστευτικές, είναι από κράτη κυρίως της Αφρικής και μουσουλμανικά κράτη. Ωραία. Εδώ τώρα υπάρχει, επειδή μέσα στην πλατφόρμα του κινήματος woke είναι και η ακατάσχετη μετανάστευση, υπάρχει μία μεγάλη αντίφαση που ήθελα να μου τη σχολιάσετε για να κλείσουμε αυτό. Από τη μια λένε ότι πρέπει να έρθουν εδώ όλοι οι μετανάστες, στο πνεύμα της ελευθερίας των λαών,
να εγκατασταθούν χωρίς να υπάρχει κανένας φραγμός και κανένας έλεγχος. Όμως, επειδή το μεγάλο ποσοστό των μεταναστών είναι μουσουλμανικής προέλευσης, αυτά τα υπόλοιπα περί ρευστότητας φύλου στην κουλτούρα τους τιμωρούνται με ποινή θανάτου. Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν όταν έρθουν εδώ και εγκατασταθούν και κάνουν κοινότητες, ήδη ξέρουμε τη Σαρία, ήδη ξέρουμε την Ισλαμική αστυνομία, που όταν μια γυναίκα δεν είναι ενδεδειμένα όπως πρέπει την χτυπάνε, και ότι είναι φανατικοί διώκτες της ρευστότητας του φύλου. Δεν θα γίνει εδώ μια πραγματική Βαβυλώνα. Και με αυτό να κλείσουμε. Διότι, όπως πολύ σωστά το επισημαίνετε, οι γουοκιστές προωθούν τη μετανάστευση. Προωθούν την εγκατάσταση των μεταναστών χωρίς να δίνουν λογαριασμό στις εθνικές κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είδατε, έδειξε τηλεόραση χθες προχθές λίγο, υπάρχουν 100.000 παράνομοι μετανάστες στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι έχουν καταλάβει όλους τους δρόμους και πέφτει ξύλο τώρα ανάμεσα σε ακροδεξιές ομάδες και γουοκιστές για το τι πρόκειται να γίνει με αυτούς τους 100.000 ανθρώπους. Στο τέλος, όπως το λέτε πολύ σωστά, θα λέμε ας έρθουν μετανάστες για να γλιτώσουμε από τους γουοκ που τους φέρνουν με βάση τις αξίες τις οποίες έχουν. Τελικώς, υπάρχει μία και μόνη λύση, να κρατήσουμε εμείς τις δικές μας αξίες και ταυτότητες, οι οποίες έχουν ένα βάθος μερικών χιλιάδων χρόνων, με βάση αυτές να οικοδομηθεί η νέα Ευρώπη, αν μπορέσει, αν προλαβαίνει, διότι τα πράγματα πάνε με εκπληκτική ταχύτητα. Και σας λέω ότι η Γαλλία είναι η επόμενη χώρα μετά την Ιταλία, όπου θα ανέβει κυβέρνηση, η οποία θα έχει χαρακτηριστικά αντίθεσης προς τον γουοκισμό. Είτε θα βγει η Λεπέν, είτε θα βγει ο Νταρμανέν, που σας λέω είναι ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, που παίρνει ανάλογες θέσεις γιατί βλέπει ότι αν δεν πάρουν τέτοιες θέσεις, η Λεπέν θα κυριαρχήσει απολύτως. Άρα η αντίδραση έρχεται. Το ζήτημα είναι να μην πάρει τη μορφή του χιτλερισμού, έτσι, ούτε του φίλου μου. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να δούμε αν προλαβαίνουν οι κοινωνίες. Κύριε Καραμπελιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Περισσότερα στα βιβλιοπωλεία από τις εναλλακτικές εκδόσεις, κίνημα Γουόκ Καθολική Αποδόμηση Φίλο Φιλή Έθνος, και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ.